Με κενά στις θέσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ξεκίνησε η σχολική χρονιά, ενώ αντίθετα σε ό,τι αφορά στην γενική αγωγή, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές, εξηγεί στο ΣΤΑΡ ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Φθιώτιδας Κώστας Χριστόπουλος. Επίσης επισημαίνει πως δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την μεταφορά μαθητών στο ειδικό σχολείο, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να παραμείνουν στα σπίτια τους. Αρχικά θα ήθελα να ευχηθώ στους μαθητές μας, στους γονείς τους και στους συναδέλφους μου, τους εκπαιδευτικούς, να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά, πιο όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Τώρα αναφορικά με την πρωτοβάθμια, στη γενική αγωγή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από κάποια λίγα κενά στα νηπιαγωγεία εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας. Τα κενά εντοπίζονται στον ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής και, για να γίνω πιο σαφής, έχουν καλυφθεί μόνο το 70% των αναγκών της ειδικής αγωγής. Αυτός ο πολύπαθος χώρος και ο πολύ ευαίσθητος θα πρέπει να είναι στην προμετωπίδα μας. Και με θλίψη μου σήμερα πληροφορήθηκα ότι στο ειδικό σχολείο δεν πήγαν αρκετοί μαθητές, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών αυτών. Πρέπει οι αρμόδιοι, όσο δεδαλώδη και να είναι η διαδικασία, να το λύσουν χθες. Δεν μπορεί να μην μπορούν τα παιδιά να πάνε επειδή δεν υπάρχει οδηγό στο λεωφορείο ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς ως εκπαίδευση, η εκπαιδευτική είναι εκεί, αλλά πληροφορήθηκα πραγματικά ότι πάρα πολλά παιδιά και μέσα από τη Λαμία αλλά και γύρω από τη Λαμία δεν μπόρεσαν να πάνε στο σχολείο τους. Ο κύριος Χριστόπουλος αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά. Η πληροφόρηση που έχουμε στην νησιωτική Ελλάδα, οι συνάδελφοί μου περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, διανυχτερεύουν στα αυτοκίνητά τους, δεν βρίσκουν σπίτι και αν βρουν τους ζητάνε υπέρογκα ποσά ενίκιο. Να σκεφτείτε ότι ένας νεοδιόριστος, ο μισθός του είναι 780 ευρώ και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος σε ένα νησί. Έτσι, πρέπει κάτι να γίνει, πάση θυσία, είμαστε οι δάσκαλοι των παιδιών τους. Πρέπει να υπάρξει μέρημνα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και από την πολιτεία για αυτούς τους ανθρώπους, όπως και για τους άλλους εργαζόμενους, είτε γιατροί είναι αυτοί ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόφαση του Υπουργείου για την κατοχή κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Και θα ήθελα να πω και δύο λόγια για το καινούριο μέτρο που εισήχθηκε στην πρωτοβάθμια και είναι τα κινητά. Αναρωτιόμαστε όλοι για ποιο λόγο θα πρέπει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια του δημοτικού ή ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου θα πρέπει να έχει το κινητό του. Δηλαδή, πού θα το χρησιμεύσει. Επιφορτιζόμαστε φοβερά πράγματα και θα δούμε σκηνές απείρου κάλους. Γιατί οι μικροί μαθητές μας, εμείς δεν έχουμε αποβολεστεί να το κάνει στο παιδάκι του νηπιαγωγείου, να το δώσει πενθήμερη αποβολή. Εμείς έχουμε παιδαγωγικούς τρόπους. Δεν ξέρω τι θα γίνει, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουν. Τα κινητά δεν ήταν, απαγορευόταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να το δουν πάλι, γιατί δεν προσφέρει κάτι ίσα-ίσα που θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα.